Έντονα αναταραχή τώρα επικρατεί, κυρίες και κύριοι, στον ελληνισμό της περιοχής του Μονάχου. Από το ορατό ενδεχόμενο να γκρεμιστεί το υποανέγερση ελληνικό σχολείο σε οικόπεδο που είχε παραχωρήσει προ 15 ετίες ο Δήμος της πόλης. Η γνωστή ολιγορία του ελληνικού κράτους να εκμεταλλευτεί τη δωρεά των Βαβαρών μέσα στα προκαθορισμένα χρονικά όρια οδηγεί στην απώλεια του σχολείου, το οποίο αποτελούσε διακαή πόθο γενναιών Ελλήνων μεταναστών. Ήταν 2001 όταν ο Δήμος του Μονάχου παραχώρησε στην ελληνική κυβέρνηση έναντι μικρού τμήματος μία έκταση 15 στρεμάτων για να χτιστεί ελληνικό σχολείο. Μετά από 15 ολόκληρα χρόνια καθυστερήσεων, παρατάσεων και μη τήρησης των συμφωνηθέντων χρονοδιαγραμμάτων από την ελληνική πλευρά, το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης αποφάσισε τελικά να μην δώσει άλλο περιθώριο στους αναξιόπιστους Έλληνες, να πάρει πίσω το οικόπεδο και να κατεδαφίσει με ελληνικά έξοδα το γιαπί που θα γινόταν κάποτε σχολείο. Μικρή λεπτομέρεια, με την ολοκλήρωση του σχολείου, η ελληνική κυβέρνηση θα λάμβανε από τη Γερμανία το 70% των χρημάτων που θα είχε δαπανίσει για την κατασκευή του. 6 κυβερνήσεις, 16 υπουργοί με ξένα χρήματα δεν μπορέσαν να χτίσουν ένα σχολείο. Είναι οι ίδιες οι κυβερνήσεις που θέλουν να ξαναχτίσουν την Ελλάδα. Η τελευταία κυβέρνηση είχε ιδιαίτερες ευθύνες, καθότι γνωρίζαν πλέον ότι ή έπρεπε να το τελειώσουν ή να το χάσουμε, και αυτοί φτάνανε στη μία μέρα μετά, αντί να κινούνται πολύ πιο μπροστά. Όλες οι γερμανικές παρατάξεις λένε έχουμε απευδύσει με τις ελληνικές κυβερνήσεις και το δούλημα που τρώμε τόσα χρόνια. Από το 2001 έως το 2012 το οικόπεδο χορτάριαζε ανεκμετάλλευτο. Είναι εντυπωσιακό ότι από το 2008 έως το 2012 ο ΟΣΚ δεν είχε φροντίσει να εγγράψει τα χρήματα για την κατασκευή του σχολείου στον κρατικό προϋπολογισμό, κάτι που έγινε μόλις το 2013. Μετά από δικαστική διαμάχη, η ελληνική πλευρά εξασφαλίζει μια δεύτερη ευκαιρία από τον Δήμο Μονάχου και ξεκινά τις εργασίες τον Ιανουάριο του 2014, για να σταματήσουν όμως λίγο αργότερα. Το ελληνικό κράτος παίρνει τον Αύγουστο του 2015 και δεύτερη παράταση, με την προϋπόθεση να έχει έτοιμο το σχολείο το αργότερο έως τον Ιούλιο του 2016. Από τον Αύγουστο του 2015 έως τον Ιούνιο του 2016 δεν είχε προβεί σε κανέναν έλεγχο για να δουν σε ποιο επίπεδο είναι οι εργασίες, και σε αυτό θεωρώ ότι υπάρχει μια σχετική υπευθυνότητα του ΟΣΚ, η οποία στο εκείνο το χρονικό διάστημα δεν έκανε κανέναν έλεγχο. Ούτε πάλι είχαν προχωρήσει τις χρηματοδοτήσεις με αποτέλεσμα να σταματήσει η ροή χρημάτων και η μεν ΚΤΥΠ να λέει ότι δεν σας στέλνω χρήματα διότι δεν κτίζετε, η δε εταιρεία να λέει ότι εγώ αν δεν πάρω χρήματα δεν χτίζω. Με την παρέμβαση του αρμόδιου υφυπουργού Θεοδόση Πελεγρίνη το Μάιο του 2016 αποδεσμεύτηκαν χρήματα και μέσα σε 2 μήνες ολοκληρώθηκε το 80% του σκελετού. Με τις προθεσμίες όμως να έχουν ήδη παρέλθει, ο Δήμος Μονάχου εγγράφει το οικόπεδο ως δικό της. Η ελληνική κυβέρνηση κάνει ασφαλιστικά μέτρα και τελικά επέρχεται συμφωνία κατά την οποία η Ελλάδα έπρεπε να παρουσιάσει ως τις αρχές Σεπτέμβρη ένα αξιόπιστο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του σχολείου. Υπευλήθη αυτή η πρόταση. Τα λεφτά υπάρχουν στην τράπεζα. Ζητήσαμε να ορίσουν δικό τους εκπρόσωπο να παρακολουθεί τη ροή των χρημάτων, δικό τους εκπρόσωπο να παρακολουθεί την εξέλιξη του έργου, και παρόλα αυτά δεν τη συζήτησαν. Αυτές είναι οι πληροφορίες μας. Συζήτησαν μόνο αν θα γκρεμίσουν το υπάρχον κτίριο μέσα ή αν θα συνεχίσουν την ανοικοδόμηση. Θεωρώ ότι υπάρχει ένας εμπεγμός από την πλευρά των Βαβαρών. Οι ομογένεις πάντως θεωρούν ότι η ελληνική πρόταση δεν έγινε δεκτή, γιατί προέβλεπε ως έτος αποπεράτωσης το 2018. Το Υπουργείο έχει ήδη κινήσει τις νομικές διαδικασίες προκειμένου να συνεχιστεί η κατασκευή του σχολείου, ενώ τη Δευτέρα έχει κληθεί από τον Οικοφίλη για το θέμα ο Γερμανός πρέσβης στην Ελλάδα.